Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Αλεξία. Άγγελε, φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμη πολλά επεισόδια στο θέμα της ανεγέρσης του νέου γηπέδου της Λεμεσού. Όντως, Αλεξία, παρά το γεγονός ότι το γήπεδο σε λίγους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί, υπάρχουν ακόμα αρκετές εξελίξεις γύρω από το θέμα και πολλά μέτωπα ανοιχτά. Αυτό που αναμένεται ωστόσο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ίδιο της συμφωνίας που θα συνάψει ο ΚΟΑ με τα τρία ποδοσφαιρικά σωματεία της Λεμεσού, τα οποία θα χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο γήπεδο, δηλαδή τον Απόλλωνα, την ΑΕΣ και τον Άρη. Άγγελε, εμείς τι θα πρέπει όμως να περιμένουμε από το συγκεκριμένο θέμα? Λοιπόν, καταρχήν, Αλεξία, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ιδιοκτήτης του γηπέδου είναι ο ΚΟΑ. Επομένως, αυτός θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα το αξιοποιήσει για να έχει έσοδα ώστε να καλύψει την επένδυση που έκανε με την ανέγερση του γηπέδου. Ο ΚΟΑ λοιπόν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα τρία σωματεία της Λεμεσού, ώστε να βρουν μια κοινή βάση με την οποία και οι δύο πλευρές θα βγουν κερδισμένες. Δηλαδή και ο ΚΟΑ από τη μια να έχει έσοδα και τα σωματεία από την άλλη να χρησιμοποιούν το υπερσύγχρονο, θα πρέπει να πούμε, γήπεδο, χωρίς να ματώνουν οικονομικά, όπως λέμε. Άγγελε, ποιες επιλογές βλέπεις να υπάρχουν ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών? Ναι, Αλεξία, μια επιλογή είναι τα σωματεία να πληρώνουν ενίκιο για τη χρήση του γηπέδου. Μια άλλη επιλογή είναι να δίνουν ένα ποσό στον ΚΟΑ και ένα ποσοστό τους από τα εισιτήρια. Άλλη επιλογή που φαίνεται να υπάρχει είναι να δοθεί η διαχείριση του γηπέδου στην εταιρεία που ίδρυσαν τα τρία σωματεία, δηλαδή την AAA Limassol Stadium Limited, και αναλόγως αυτή να καταβάλει ένα ποσό στον οργανισμό. Ή τελικά μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη λύση που θα βρουν οι δύο πλευρές κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Εδώ να πούμε, Αλεξία, ότι σε αυτήν τη διαδικασία θα εμπλακεί και η έφορος κρατικών ενισχύσεων, ενώ θα πρέπει να δοθεί και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέραν όμως όλων αυτών που έχεις προαναφέρει, έχουμε ότι εμπλέκεται και στο θέμα και η Βουλή, αλλά και η Ελεκτική Υπηρεσία. Ακριβώς, Αλεξία. Η Ελεκτική Υπηρεσία ήδη εξετάζει το θέμα της αύξησης του κόστους της κατασκευής του γηπέδου σε συνδυασμό με τη μείωση της χωρητικότητας του. Όπως λέχθηκε, ενώ αρχικά το γήπεδο θα κόστιζε γύρω στα 15 εκατομμύρια, σήμερα γίνεται λόγος για 48 εκατομμύρια μαζί με το οδικό δίκτυο. Παράλληλα, η Ελεκτική θα αναμένει τη συμφωνία του ΚΟΑ με τα σωματεία για να την εξετάσει. Τώρα, από την πλευρά της Συμβουλή και συγκεκριμένα η Επιτροπή Ελέγχου, ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω από το γήπεδο και θα αναμένει και αυτή με τη σειρά της από τον ΚΟΑ να δει τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει όσον αφορά το θέμα της συμφωνίας με τα σωματεία. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Άγγελα, για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια.